Τη ΣΑΕΛ, ο κύριος Πλουτής Αβραάμ. Καλησπέρα, κύριε Αβραάμ. Καλησπέρα, κύριε Τσουρλή. Και εδώ στο στούντιο μαζί μου είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ, ο κύριος Νεκτάριος Πετεβίνος. Καλησπέρα και σε εσένα, Νεκτάρια. Καλώς όρισες. Τώρα, σας ικανοποιεί, κύριε Αβραάμ, η ανακοίνωση της αστυνομίας? Απαντά τουλάχιστον στα δικά σας ερωτήματα, τα οποία σας ακούω από το πρωί να εκφράζετε. Περιμέναμε μεγάλη αγωνία αυτή την ανακοίνωση της αστυνομίας και πραγματικά μας αφήνει άφωνους. Την θεωρούμε μια κακή προσπάθεια, ένα κακό επικοινωνιακό τρόπο με σκοπό την αποποίηση των ευθυνών της αστυνομίας, την παραποίηση της αλήθειας, πραγματική παραποίηση της αλήθειας και την προσπάθεια αποποίηση των ευθυνών της αστυνομίας και από προσανατολισμού της κοινής γνώμης. Ίσως η αστυνομία, νομίζω, μεταξύ άλλων να χρειάζεται και εξυγχρόνηση τη επικοινωνιακή τη πολιτική. Αλλά άστε τα επικοινωνιακά, είναι το τελευταίο πράγμα που θα πρέπει να απασχολεί την αστυνομία. Θέλετε να γίνουμε, κύριε Αβραάμ, λίγο πιο συγκεκριμένοι? Ναι, όμως αυτή η ανακοίνωση είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ, κύριε Τσουρούλη, γιατί πραγματικά παραποιεί την αλήθεια. Λέει ψέματα η αστυνομία, δηλαδή? Λέει ψέματα. Τα οποία θεωρούμε ψέματα, ασφαλώς. Συμφωνήθηκε, λέει, με τους εκπροσώπους των σωματείων να μην μετακινηθούν οι οργανωμένοι οπαδοί χωρίς την συνοδεία της αστυνομίας. Ψέμα πρώτο. Και το δεύτερο σημείο που λέει ότι υπήρξε πρόταση αστυνομίας, όπως οι οργανωμένοι οπαδοί συνοδευτούν με περιπολικά, είναι κάτι που αναιρεί το πρώτο. Ήταν ξεκάθαρο ότι οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΛ, και τον γνώριζαν πάρα πολύ καλά στην αστυνομία, είχαν εκδώσει και σχετική ανακοίνωση. Ναι. Θα ξεκινούσαν από την παρεκκλησιά στην Λεμεσό με προορισμό τον χώρο στάθμευσης έξω από τα γήπεδα mini football. Υπάρχει η αστυνομία εισηγήθηκε όπως. Ναι. Μετακινηθούν με συνοδεία αστυνομίας. Ήταν εισήγηση αυτό και όχι απόφαση. Τώρα, εμείς διαφωνήσαμε γιατί θεωρήσαμε ότι θα υπήρχε περισσότερη συμφόρηση στον αυτοκινητόδρομο εάν η αστυνομία κλείνε τη μία λωρίδα όπως ήθελε να κάνει για να μετακινηθούν οι οπαδοί μας προς την Λευκοσία. Για να αντιληφθούμε, κύριε Αβραάμ, δεν ξέρω αν με ακούτε. Μισό λεπτάκι για να τα κάνουμε πολύ πιο γιανά τα πράγματα. Υπάρχει κάτι πολύ πιο έντονο. Λέει στην ανακοίνωσή της η αστυνομία, αυτό θέλω να μου σχολιάσετε, ότι μεταξύ άλλων έλαβε διαβεβαιώσεις από εσάς, από τους οργανωμένους οπαδούς, ότι δεν θα άνοιγε μύτη στον κυκλικό κόμβο. Δεν σας άκουσα. Ότι δεν θα γινόταν τίποτα στον κυκλικό κόμβο και άρα δεν υπήρχε αναγκαιότητα φύλαξης της συγκεκριμένης εκεί τοποθεσίας. Η διαβεβαίωση μας προς την αστυνομία που δόθηκε και από εμάς και από τον ΑΠΟΕΛ στην σύσκεψη που έγινε με τον βοηθό αρχηγό αστυνομίας ήταν ότι οι παράγοντες και οι διοικήσεις των δύο σωματείων θα έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν και θα βοηθούσαν στο έργο της αστυνομίας ώστε να κυλήσουν όλα ομαλά. Ναι. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν ήταν εγγύηση ότι δεν θα συνέβαινε το παραμικρό. Είχαμε επισημάνει τα σημεία, τα κύρια σημεία επικινδυνότητας. Ωραία. Εσείς κάνατε λοιπόν τις επισημάνεις σας. Φεύγοντας από εκεί, από αυτή τη σύσκεψη, εσείς, θα ρωτήσω σε λίγο και τον ΑΠΟΕΛ. Την οποία ήταν σύσκεψη που δεν αποφασίστηκαν κάποια μέτρα, ήταν σύσκεψη στην οποία ο βοηθός αρχηγός έκανε κάποιες εισηγήσεις, ναι, κάποιες πειράσεις λοιπόν, και κάποιες σκέψεις μαζί μας. Μέχρι την ημέρα του ποδοσφαιρικού αγώνα, ήσασταν εσείς γνώστης ενός επιχειρησιακού σχεδίου της αστυνομίας? Ακριβώς, βεβαίως, νομίζω ότι ανακοινώθηκε ξέρατε τι θα γινόταν, πού θα ήταν η αστυνομία και πάντως αυτό το σχέδιο δεν εκτελέστηκε ποτέ, αυτό μου λέτε? Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ θα μετέβαιναν στο γήπεδο από τα φώτα Καλησπέρα προς τα δεξιά και από τα φώτα του Ορφανίδη προς το γήπεδο του ΓΑΣΥΠΗ. Και οι οργανωμένοι οπαδοί και ολόκληρη η μάζα του κόσμου της ΑΕΛ θα μετέβαινε στη Λευκοσία από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Λευκοσίας προς τον χώρο στάθμευσης του Νουέβο Κάμπο. Τώρα το πώς βρέθηκαν οπαδοί του ΑΠΟΕΛ στον χώρο στάθμευσης των οπαδών της ΑΕΛ και το πώς συναντήθηκαν στον αυτοκινητόδρομο, ωραία, είναι κάτι που ζητούμε μια απάντηση. Και εγώ χθες αυτό ζητούσα. Να μάθω από χθες, από την πρώτη στιγμή. Αυτό δηλαδή και να θες να το προσπαθήσεις, μπορεί και να μην τα καταφέρεις να το κάνεις δηλαδή. Και να το θέλεις να το κάνεις. Δηλαδή λοιπόν, το τι σχέση έχει το πώς ήρθαν από τη Λεμεσό στη Λευκοσία και η συνάντηση που έγινε στη Λευκοσία, δεν ξέρω πού αποσκοπεί αυτή η αναφορά της αστυνομίας. Κύριε Πλουτή, κύριε Αβραάμ, μείνετε εδώ. Ναι, Νεκτάρη. Λοιπόν, καταρχήν, σε ό,τι αφορά στην ανακοίνωση της αστυνομίας, θα πρέπει να αναφέρουμε και εμείς από την μεριά μας, Χρυσάθε, ότι λέγονται αρκετές ανακρίβειες. Κυριότερο αυτό που μας αφήνει πραγματικά με ανοιχτό το στόμα, το γεγονός ότι η αστυνομία έχει ζητήσει, όπως η νότια κερκίδα, παραχωρηθεί στην ΑΕΛ.
Δεν ξέρω από πού το ζήτησε αυτό το πράγμα η αστυνομία. Εμείς πρώτη φορά το ακούμε αυτό το πράγμα. Ναι. Συν το γεγονός ότι θα πρέπει να βάλουμε κάποια πράγματα στη σειρά, έτσι εντάχει. Η οργανωμένη οπαδή μας, η κυρία Μάζα τους, μεταφέρθηκε από το οίκημα μέσω της λεωφόρου Αθαλάσσα στη λεωφόρο Χατζιωσήφ και από τα φώτα του Ορφανίδη μετέβη κανονικά στον τόπο που έπρεπε να μεταβεί. Αυτό το οποίο διαπιστώθηκε ήταν ένα μικρό μέρος, το οποίο πάντα συμβαίνει αυτό μέσα από πολλούς. Πήρε την πιο σύντομη οδό, η οποία ήταν να περάσει από τον κυκλικό κόμβο Καλαμών. Εκεί δυστυχώς υπήρχαν οπαδοί της ΑΕΛ, οι οποίοι άνθρωποι προφανώς για να διευκολύνουν και όλους τους υπόλοιπους εκατοντάδες αυτοκίνητα που πέρασαν, έκαναν τους τροχονόμους. Ναι. Δεν υπήρχαν αστυνομικοί. Ούτε και ένας αστυνομικός εκεί. Δεν μου λέτε. Πέστε μας και λίγο την ιστορία να βοηθήσω με τον οπαδό ναι. που χτυπήθηκε. Ακριβώς. Θα καταλήξουμε εκεί. Για να το αντιληφθούμε δηλαδή. Αυτός ο άνθρωπος είναι στο αυτοκίνητό του. Ναι. Και αυτός ο άνθρωπος είναι στο αυτοκίνητό του και είναι μέσα στα αυτοκίνητα τα οποία έχουν περάσει πάνω από την αερογέφυρα. Και εγκλωβίζονται εκεί. Ναι. Αλλά τι συμβαίνει. Στον χώρο που ήταν το πάρκινο που θα ήταν η οπαδή της ΑΕΛ, ήταν 25 άτομα του αντιτρομοκρατικού λαμού, τα οποία άμεσα με την πληροφορία ότι υπάρχουν επεισόδια στον κυκλικό κόμβο, φεύγουν όλα τα άτομα αυτά τα 25 και μένει χωρίς κανένα αστυνομικό το πάρκινγκ των οπαδών της ΑΕΛ. Σε εκείνο το σημείο, τι συμβαίνει. Μια ομάδα γύρω στους 30 μοτοσυκλετσιστές, οι οποίοι επίσης προχωρούν για να κατεβούν τον κυκλικό κόμβο και να πάνε στα φώτα του Ορφανίδη, βρίσκουν κλειστόν τον κυκλικό κόμβο και αναγκαστικά χωρίς άλλη έξοδο κατευθύνονται απευθείας προς το ΓΑΣΥΠΗ. Αυτό που συμβαίνει, Χρήσαθε, είναι ότι γύρω στις 4:57-58, όπως είναι οι πληροφορίες μας, ο κόσμος, ο πολίτης της ΑΕΛ, ο οποίος βρίσκεται στο πάρκινγκ, με κάποιον τρόπο, ενώ κατευθυνόταν προς το βόρειο πέταλο, επιστρέφει πίσω, προφανώς λένε αυτό το ότι έχει πέσει σήμανο ότι κάτι συμβαίνει, επιστρέφει πίσω και μπαίνει μέσα στον αυτοκινητόδρομο και κλείνει εντελώς την έξοδο της Λευκοσίας. Εκεί συμβαίνει το περιστατικό με τον μικρό. Θέλετε να μου πείτε το περιστατικό για να καταλάβουμε και σε τι κοινωνία τελικά ζούμε. Πέστε μου λίγο. Δηλαδή τον κατεβάζουν αυτόν τον άνθρωπο που δεν κάνει και τίποτα. Δεν κατέβηκε, δεν αντιλήφθηκε τίποτε ο 27χρονος. Χτυπήθηκε από ένα κομμάτι πέτρα. Ο πατέρας, το οποίος ήταν οδηγός, αντιλήφθηκε ότι θα άρα είναι έπρεπε, στο αυτοκίνητο με τον πατέρα. Ναι, ότι θα έπρεπε να κάνει κάτι άμεσο, βλέποντας το πώς συμβαίνουν τα πράγματα. Και πριν προλάβει όμως να πάρει εντελώς την εξωτερική λωρίδα για να διαφύγει, αφού άρχισαν οπαδοί να μπαίνουν μέσα στον αυτοκινητόδρομο, έρχεται ένα μεγάλο κομμάτι τσιμέντου και χτυπάει στο δεξιό μάτι τον άτυχο οπαδό. Λοιπόν, τον άτυχο μείνουμε φίλαθλο, γιατί κάποτε είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε. Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί φωτίσαμε τις ευθύνες της αστυνομίας. Κύριε Αβραάμ, βοηθήστε με τώρα, γιατί η αστυνομία λέει και κάτι το οποίο ακούγεται δικαιολογημένο, ξέρετε, και σε ένα κομμάτι της κοινωνίας που πάντως μπορεί να μην πάει και τόσο συχνά ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τι θα γίνει, θα πρέπει να παραλύει το κράτος κάθε φορά που υπάρχει ποδοσφαιρικός αγώνας? Θα πρέπει να χρειάζονται 1000 αστυνομικοί για να κάνουν τι? Να κρατάνε το χέρι 100 ανεγκέφαλων? Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Δεν χρειάζονταν 1000 αστυνομικοί, κύριε Τσουρούλη. Χρειάζονταν πολύ λιγότεροι αστυνομικοί από αυτούς που ήταν στο γήπεδο. Απλά να έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Και αυτά τα μέλη του αντιτρομοκρατικού λαμού που αναφέρατε, που ήταν στο πάρκινγκ της ΑΕΛ, μέχρι να αρχίσουν τα επεισόδια, απολάμβαναν το φραπεδάκι τους εκεί δίπλα από τα γήπεδα του μίνι φούτμπολ. Επισημάναμε το πιο κύριο και επικίνδυνο σημείο που θα γίνονταν τα επεισόδια εκεί στον χώρο στάθμευσης και οπαδοί κατάφεραν, διένυσαν τα φώτα του καλησπέρα, τον κυκλικό κόμβο στην είσοδο της Λευκοσίας και ανενόχλητοι έφτασαν εκεί. Τα επεισόδια έγιναν γιατί συναντήθηκαν οι οπαδοί που δεν έπρεπε να συναντήθουν. Μα γιατί δεν, εγώ να σας πω κάτι. Η αστυνομία κάνει παραδοχή ίδια ότι έκανε λαθασμένους χειρισμούς. Φωτίσαμε. Οι ανεγκέφαλοι πάντα υπάρχουν. Να τιμωρηθούν, να μπουν φυλακοί όσοι έκαναν επεισόδια και να μην ξαναβγουν ποτέ. Και τα καταδικάζουμε αυτά. Και όσοι έχουν συλληφθεί, να συλληφθούν κι άλλοι και να καταδικαστούν. Μήπως όμως και οι ίδιες, εγώ εκεί θέλω να πω την κουβέντα μας, έστω και στο τελευταίο της λεπτό. Μήπως και οι ομάδες κάνουν κάτι λάθος? Μήπως οι θελημένα ή άθελά τους υποθάλπτουν αυτές τις καταστάσεις? Πριν 2 μήνες έγινε στη Λεμεσό ένα επίσης σημαντικό παιχνίδι με τον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας, ΑΕΛ από ΕΛ.
Δεν συνέβη το παραμικρό. Έγινε ένα παιχνίδι. Έφυγαν όλοι από το γήπεδο χωρίς να συμβεί το παραμικρό. Επειδή η αστυνομία πήρε επαρκή μέτρα ασφαλείας. Επειδή υπήρξε είμαι 15, σωστή κύριε Αβραάμ, είμαι 15, σωστή εκτίμηση της είμαι 15 χρόνια στον χώρο. Πέστε μου πότε έγιναν τα τελευταία επεισόδια ΑΕΛ από ΕΛΤΑ τα τελευταία 5 χρόνια, κύριε Τσουρούλη. Να σας πω, να σας αντιστέψω ένα προβοκατόρικο ερώτημα. Πέστε μου εσείς ένα σωματείο που έδωσε 10 ονόματα αυτών που κρατούν Μολότοφ και πέτρες. Πέστε μου ένα σωματείο. Δεν ξέρουμε εμείς ποιοι κρατούν Μολότοφ. Δεν ξέρει κανένα σωματείο ποιοι είναι αυτοί. Τα τελευταία 5 χρόνια η διοίκηση της ΑΕΛ κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Δεν υπάρχει ούτε ένα σωματείο. Έχει διώξει την βία από το γήπεδο της ΑΕΛ. Δεν έχουμε τιμωρηθεί ποτέ τα τελευταία 3 χρόνια με παιχνίδι και κλεισμένο όπως έχουν τιμωρηθεί άλλες ομάδες. Και έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια. Ο πρόεδρος της ΑΕΛ σε κάθε παιχνίδι κάθεται στην κερκίδα με τους οργανωμένους οπαδούς και είναι εκεί δίπλα τους για να μην συμβεί το παραμικρό. Και έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλο άλμα ως σωματείο σε αυτόν τον τομέα. Δεν στοχοθετώ μόνο την ΑΕΛ. Προσέξτε, λέω ότι είναι διαχρονικό πρόβλημα. Εδώ βουλευτές έχουν πει, έχουν υποσχεθεί, έχουν σχεδιάσει και είναι όλα στον αέρα. Είναι λόγια, λόγια και να περιεχομένου. Ναι, καλά κάνουν να δουν και λίγο την... Απλά ξεκαθαρίσω κάτι. Στον ΑΠΟΕΛ υπάρχουν 12 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ξεπερνούμε και τους 10 υπάλληλους. Δηλαδή, σύνολο 22 άτομα τα οποία έχουν να συντονίσουν από τη δική τους πλευρά ένα παιχνίδι μέσα σε ένα στάδιο το οποίο χθες φιλοξενούσε 20.000. Δηλαδή, πώς θα βρουν δηλαδή, και να επιδείξουν με το δάχτυλό τους και όλους αυτούς που αναφέρονται. Και επειδή κατανοώ πλήρως το πνεύμα, γιατί και εγώ. Πρόσφατο είναι το γεγονός ότι ασχολούμαι πλέον από την πλευρά των ποδοσφαιρικών εταιριών, να σας πω ότι πραγματικά δεν είναι καθόλου εύκολο το πράγμα. Και όταν συζητούμε μαζί με ανθρώπους οι οποίοι είναι πλήρως καρτισμένοι, όπως είναι αστυνομία, για να μπορέσουν να βρουν και να υποδείξουν, με ομάδες παρακολούθησης που υπάρχουν πάνω στις κερκίδες κάποια πράγματα και δεν τα καταφέρνουν, θα καταφέρνουν 22 άνθρωποι που είναι σε ένα διοικητικό συμβούλιο και υπαλλήλοι της εταιρείας? Πώς θα το κάνουν αυτό το πράγμα? Μάλιστα. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, τι γίνεται? Από εδώ και πέρα, εμείς το μόνο πράγμα το οποίο από δικής μας πλευράς μπορούμε να κάνουμε και είναι κάτι το οποίο ακούγεται δυστυχώς σαν ευχαιολόγιο. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και ένα ακόμη παιχνίδι. Έτσι, στο τέλος κιόλας, εάν τα πράγματα πάνε κιόλας και είναι οριακά, ναι, μην πάμε και γίνουν χειρότερα πράγματα. Μα δεν είναι μόνο εκείνο το παιχνίδι. Χρήστα, θα επιτρέψε μου να σου πω. Σωστό και. Δυστυχώς αυτό το φαινόμενο είναι πράγμα το οποίο μπορεί να αφορά στο οποιοδήποτε παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο εμείς καλούμε είναι τους αρμόδιους να δουν πραγματικά τα γεγονότα και να μην ρίχνουν στάχτη στα ίδια τα μάτια τους. Πραγματικά, διαβάζουμε κάποια πράγματα που μένουμε με το στόμα ανοιχτό. Θα πρέπει επιτέλους να αναγνωρίσουν ποια είναι η πραγματικότητα για να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, κύριε Αβραάμ. Περιμένουμε κάποια παραίτηση, περιμένουμε κάποιον να λάβει τις ευθύνες του. Πριν από ένα μήνα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έπαυσε τον αρχηγό της αστυνομίας επειδή έκανε λαθασμένους χειρισμούς σε μια περίπτωση. Το ίδιο αναμένουμε να συμβεί και σε αυτή την περίπτωση της χθεσινής τραγωδίας, διότι περί τραγωδίας πρόκειται, αφού ένας νεαρός έχασε το μάτι του. Ο κόσμος είναι εξαγριωμένος από τη συμπεριφορά της αστυνομίας. Πλέον δυσκολευόμαστε κι εμείς και φοβόμαστε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση και πραγματικά μας φοβίζει, ναι, αν κριθεί το πρωτάθλημα στο τελευταίο παιχνίδι και αν η αστυνομία που δεν κατάφερε χθες να κρατήσει τον κόσμο μακριά τους φιλάθλους των δύο ομάδων, πώς θα μπορέσει να τους προστατεύσει όλο αυτόν τον κόσμο. Μάλιστα. Στο τελευταίο παιχνίδι. Όπου έχουμε ευθύνη εμείς, δεν την αποποιούμαστε, την αναλαμβάνουμε και είμαστε στο πλευρό των αρμοδίων αρχών. Όμως έχουμε δει μεγάλη ανικανότητα χθες. Η ευθύνη δεν είναι μόνο δική σας, είναι ολόκληρης κοινωνίας. Μηδενός εξαιρούμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο.